και μερικές φορές έχει και το χαρακτήρα ότι ορισμένες ειδήσεις προκαλούν τρόμο, ενώ είναι συνηθισμένο γεγονός. Ένα συνηθισμένο γεγονός, για παράδειγμα, κύριε Βίτσα, είναι το όχι η αποστολή της επιστολής, το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο κύριος Τσακαλώτος. Γιατί κάποιοι μιλούν για επιστολή συμμόρφωση. Ότι είπαμε, παιδιά, εμείς το μάθαμε το μάθημά μας, δεν πρόκειται να το ξανακάνουμε. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι πρώτον δόθηκε μια σύνταξη επιπλέον το 2016. Σε 1.600.000 ανθρώπους και αυτό έχει ήδη καταγραφεί και ήδη το 2017 στα μια σειρά από νησιά που δέχονται την προσφυγική κρίση ο ΦΠΑ θα παραμένει στα προηγούμενα επίπεδα. Το έγραφε και ο νόμος. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση ότι ορισμένα από τα κόμματα και ίσα αυτά ενισχύουν και την άποψή μου ότι, τη λέω εγώ, δεν τη λένε όλοι, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση με τους όρους, δηλαδή της... Έχουμε μια διαδικασία, ας πούμε, λόγια να λέμε. Το έγραφε ο νόμος. Από 1η-1η του 2017 μέχρι τέλος του 2017, ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί και στον προϋπολογισμό. Πάντως εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά μετά, πράγματα. Αν έχουμε το προσφυγικό και το 2018, αυτό το πράγμα θα εξεταστεί και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Εσείς πολύ σωστά λέτε σε ό,τι αφορά αυτό που περιλαμβάνει η επιστολή. Απ' την άλλη, υπάρχουν δύο αντιφατικά πράγματα. Πάνω και στο βοήθημα που δόθηκε, αλλά και στο προσφυγικό. Είχαμε χθες μια πολύ ιδιαίτερη δήλωση του κυρίου Φιλαμπουράρη, ο οποίος μίλησε για μία ακόμη φορά για 13η σύνταξη και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στα νησιά, θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε εδώ και πάρα πολύ καιρό με το προσφυγικό, ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι ουσιαστικά αυτή η απαλλαγή θα υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί και να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση. Ωραία. Φαντάζομαι ότι σε ένα χρόνο πώς δεν θα έχει τελειώσει. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό πια, θα έλεγε κανένας, οικονομικά και λογιστικά. Για να ενταχθεί αυτό στον προϋπολογισμό του 2017, θα πρέπει ο νόμος να αφορά το 2017. Αυτό λέω. Το 2000, αν αυτό συνεχιστεί, που κατά την άποψή μου δυστυχώς θα συνεχιστεί, δυστυχώς, θα υπάρξει ένα νόμος το Δεκέμβρη, το Νοέμβρη του 2018 που θα το επεκτείνει. Τον οποίο θα έχετε συζητήσει ωστόσο με τους εταίρους, γιατί στην επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου αναφέρεται πως δεν πρόκειται να γίνεται καμία διαδικασία από εδώ και στο εξής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Να σας πω. Στην επιστολή την ίδια αναφέρεται και το πώς θα χρησιμοποιηθεί η υπεραπόδοση του πλεονάσματος. Το 2017 είναι 1,75, αν δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος. Και αναφέρονται και οι τομείς. Μέσα αυτούς τους τομείς υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όπως αναφέρονται και άλλα πράγματα που γίνεται δημόσια συζήτηση. Αλλά εγώ μπορώ να σας κάνω όχι μια πρόβλεψη, για μένα είναι σιγουριά. Στο ζήτημα της επιστολής θα επανέλθω εγώ ο ίδιος τον Απρίλιο του 2017, όταν θα είναι κατοχυρωμένο πλέον το πλεώνασμα σε σχέση με το πάνω από το μισό τα εκατόπιν του 2016 και θα συζητήσουμε ξανά και θα πάρουμε διάφορα μέτρα ξανά δότη που λένε και όχι κόφτη. Δηλαδή πώς το επιπλέον πλεώνασμα, πέραν αυτό που με βάση τη συμφωνία πρέπει να πάει στο χρέος, θα δοθεί και σε ποιους κοινωνικούς τομείς, όπως ανέφερε και ο Ευκλήδης στην επιστολή του. Δηλαδή, κύριε Βίτσα, τον καιρό, εγώ λέω το εξής. Εκείνο τον καιρό. Πάνω σε αυτό, ναι. Για να μην φύγουμε από αυτό. Προτίθεστε δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή να επιστρέψετε και πάλι και να πείτε ότι θα δώσουμε ένα ακόμη βοήθημα στους συνταξιούχους. Καταρχήν, εγώ μιλάω για τον Απρίλιο. Όχι για του χρόνου. Το Δεκέμβριο. Τον Απρίλιο θα βγουν τα τελικά αποτελέσματα του πλεονάσματος. Εμείς έχουμε ως υποχρέωση το μισό τα εκατό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ πάνω από το μισό τα εκατό και δεν είμαι μόνο εγώ σίγουρος, το δείχνουν και τα στοιχεία. Οπότε από το υπόλοιπο, από το μισό της εκατό, υπάρχει μία αναλογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση στους τομείς που ανέφερε ο Τσακαλώτος. Τότε λέω. Γιατί όλοι μιλάνε αν με το τότε. Αν το εγκρίνουν οι θεσμοί όμως. Όχι, δεν μπορούν να μην το εγκρίνουν, είναι με συμφωνία. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Είναι μέσα στη συμφωνία. Δηλαδή μισό τα εκατό είναι 900 περίπου εκατομμύρια. Αν δηλαδή το πλεώνασμά μας, λέω έναν αριθμό τώρα, έτσι μην το πάρει κανένας, είναι 1,5 δισεκατομμύριο, τότε τα 600 εκατομμύρια, ένα τους κομμάτι, το 30%, θα πάει στο χρέος,
Ένα κομμάτι θα είναι αποθεματικό και ένα κομμάτι θα μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει κοινωνική, θα λέγει κανένας... Κοινωνικές παροχές. Και αυτό που κάναμε αυτό τώρα, κοινωνική γίνει... παροχή τον... ήταν, όχι, κύριε Δβίτσα. Πάλι μπλέκουμε μερικά πράγματα. Αυτό που κάναμε τώρα προήλθε από την υπεραπόδοση των εσόδων. Τι εννοώ με αυτό, το είπε και πολύ σωστά νομίζω και ο Νίκος Βούτσης. Και ο Ευκλήδης, αλλά καμιά φορά όταν το λέει ο αρμόδιος υπουργός, δεν στεκόμαστε ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκος το είπε πολύ σωστά. Αν αυτό δεν το κάναμε, τότε θα ερχόμασταν να το κάνουμε τον Απρίλιο. Τι κάναμε εμείς τώρα, ένα κομμάτι το δώσαμε τώρα και ένα άλλο κομμάτι σε άλλους τομείς, πιθανά, ή στον ίδιο τομέα θα το δώσουμε τον Απρίλιο. Μάλιστα. Το τέλος του Δεκεμβρίου, στο Δεκέμβριο του 2017, αν έχουμε ξεπεράσει το 1,75, σας θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός μιλάει για 2,1 πλεώνασμα, το 0,4% είναι περίπου 400 εκατομμύρια, αν το πιάσουμε, αν πιάσουμε παραπάνω ακόμα καλύτερα, και αυτά τα 400 εκατομμύρια θα μπορούν να μοιραστούν. Πάντως, ακούγοντάς σας, κύριε Βίτσα, όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα πούν όλα είναι καλά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από την άλλη, εκτός από αυτό το πλεώνασμα που καλά. Μου αναφέρατε, μισό λεπτάκι, πρέπει να υπογράψουμε και θα υπογράψουμε το 3,5% για το 2018-2019. Αν η κοινωνία είναι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, φαντάζεστε πως θα είναι με το 3,5%? Καταρχήν να ξεμπλέξουμε ένα πράγμα. Το 3,5 δεν θα το υπογράψουμε. Το έχουμε υπογράψει ήδη. Και δεν το έχει υπογράψει μόνο η κυβέρνηση, το έχει υπογράψει και ολόκληρη η Βουλή. Είναι στοιχείο του μνημονίου, του τρίτου μνημονίου, αν θέλετε να το πούμε, για το οποίο συζητήσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015. Mm-hmm. Άρα να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό. Στην παρούσα φάση. Είναι ένα δεδομένο όμως, κύριε Βίτσα. Στην παρούσα φάση είναι, πώς να το πω, άτοπο. Πότε θα κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό? Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη και η τρίτη αξιολόγηση, όταν πάνε τα πράγματα και θα έχουμε ένα καθαρό πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη, ναι, μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή το έχουμε υπογράψει. Το να συζητάει, να λέει κανένα, έχετε υπογράψει. Και εμείς σκεφτείτε. Το βρίσκετε εφικτό εσείς το 3,5? Εγώ το 3,5 το βρίσκω εφικτό και σας λέω το εξής. Να μιλήσω λίγο για τη δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση από τη δική μας την πλευρά έχει κλείσει, βάλτε το σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός του 2018, χωρίς νέα μέτρα, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά σε 40-50 εκατομμυρίων αστεία πράγματα. Υπάρχει μια σοβαρή όμως εκκρεμότητα για να κλείσει η αξιολόγηση ό,τι αφορά το ρόλο του Ταμείου, κύριε Βίτσα. Που εκεί φαίνεται ότι κολλάει και όλο το πράγμα αυτή τη στιγμή και είμαστε εμείς κάπου ανάμεσα στο Ταμείο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ποια είναι η διαφορά που πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Ότι ως αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε ένα ζήτημα. Το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων, με βάση την απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, ήταν η υπόθεση της πρώτης αξιολόγησης. Άρα εκεί οι θεσμοί, οι διεθνές νομισματικοί κτλ. Είναι φάουλ. Δεν μπορούν να το συνδέουν με τη δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση, όπως και οι ίδιοι οι θεσμοί λένε, έχει στην ουσία, από την άποψη την τυπική των αριθμών, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα περισσότερο πολιτικό είναι το πρόβλημα. Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, λέτε? Η κατάσταση... Είτε είναι πολιτικό, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι λογιστικό, κύριε Βίτσα. Το δεδομένο είναι ότι είναι στον αέρα αυτή. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στον Ιανουάριο θα κλείσει. Και το θεωρώ από πολιτική άποψη. Και η πολιτική άποψη είναι ότι από το Μάρτιο ξεκινάνε διάφορες εκλογικές διαδικασίες και δεν θέλουν να έχουν μαζί με την Ιταλία, γιατί θεωρώ τα πράγματα στην Ιταλία και ίσως και στην Ισπανία δεν είναι καθόλου καλά, με τον τρόπο που τα κρίνουν, όχι ότι στην Ελλάδα είναι καλά, για να απαντήσω και στην προηγούμενη σας ερώτηση. Όταν μια χώρα είναι υποεπιτροπία, όταν έχει ανάγκη τους θεσμούς, δεν είναι καλά τα πράγματα. Μιας και έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα διάστημα μιας εκλογικής Ευρώπης, οι εκλογές στην Ελλάδα θα μπορούσαν να ήταν ένα όπλο για την κυβέρνηση την ίστατη στιγμή? Όχι. Κάτι γνώμη, γιατί κάποιος θα πρέπει να μου απαντήσει σε τι θα συνεισφέρουν στην πραγματικότητα και στην κουβέντηση που κάνουμε, τι θα συνεισφέρουν οι εκλογές. Λέω για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία βάζει το εξής ζήτημα: φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς, αυτό νομίζει, έτσι, γιατί θα τα κάνουμε καλύτερα. Τι θα κάνετε καλύτερα, ό,τι μας λένε θα το κάνουμε και θα κάνουμε για ακόμα περισσότερα. Δεν λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Γεωργιάδης το είπε.
Είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα μπορέσει να μπει και να μας το, να το εξηγήσει. Ναι. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτό που πραγματικά σήμερα μας ενδιαφέρει είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να κλείσει το ζήτημα των δόσεων τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2017 και να πάμε στην τρίτη αξιολόγηση, ώσπου να φτάσουμε στην πέμπτη αξιολόγηση, όπου το 2018, το καλοκαίρι του 2018, θα μπορέσει να ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα βγαίνει από τη διαδικασία των μνημονίων. Αν βγει η Ελλάδα από τη διαδικασία των μνημονίων, όλα θα είναι καλά και άριστα? Εγώ λέω όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να προχωράς στην ανασυγκρότηση του δημοσίου. Μάλιστα. Πρέπει να προχωράς στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που αυτά είναι τα πολύ σημαντικά και βασικά. Θα πρέπει να βλέπεις τις διαδικασίες της αναδιανομής της ανάπτυξης, γιατί χωρίς ανάπτυξη δεν πας πουθενά. Και αυτό θα σου δίνει μια σιγουριά να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα, να δυναμώνεις την κοινωνική συνοχή, να ανεβάζεις τη συμμετοχή σου και την δυναμική σου μέσα στο σε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και το δεύτερο, να χτίζεις ένα νέο τύπου κοινωνικό κράτος που θα είναι και αντίθετο, θα είναι ανακουφιστικό, αλλά και θα είναι αντίθετο και σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί τιμωρητικός νεοφιλελευθερισμός. Κύριε Βίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να ευχηθώ και καλή χρονιά, καλύτερη τουλάχιστον από το 2016. Καλή σας χρονιά και να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γρήγορα στη συνάδελφο Γεωργία Γαρατζιώτη, καθώς όπως βλέπουμε βρέχει στο κέντρο της Αθήνας.